Πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, από το κλειστό της Νέας Ιωνίας στο Βόλο, από τη μικρή ζώνη, μαζί με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αποψινής νίκης της εθνικής κόντρα στη Ρωσία, τον Ιάκωβο Μιλεντίγεβιτς. Σκόραρες, πέτυχες 19 πόντους, αλλά δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έβαλες κάποια καλάθια, άλλαξες γενικότερα το ρυθμό. Ήταν το καλύτερο σου παιχνίδι και η εθνική ολοκλήρωσε με 3-3, με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια τη δεύτερη φάση των ομίλων. Είσαστε ικανοποιημένοι? Είμαστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των πραγμάτων. Στο σημερινό παιχνίδι δεν ξεκινήσαμε στον πρώτο ημίχρονο όπως έπρεπε. Δεν πιέσαμε τις μπάλες, δεν τρέχαμε στον εφηνιασμό, δεν πέραμε τα rebound. Ήμασταν πιο παθητικοί στην άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν. Πιέσαμε την μπάλα, πήραμε όλα τα rebound, τρέξαμε, είχαμε υπομονή στην επίθεση και βάλαμε και εύκολα καλάθια στον εφηνιασμό. Η αλήθεια είναι ότι σταμάτησα την ερώτηση λίγο νωρίτερα από όσο θα έπρεπε όταν στο έθεσα το ναι. Είσαστε ικανοποιημένοι, ναι, ναι. Διότι ήθελα να πω είσαστε συνολικά ικανοποιημένοι από τις δύο φάσεις των ομίλων. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τα δύο παιχνίδια που χάσαμε. Δείξαμε στα επόμενα τρία παιχνίδια μέσα από την άμυνα και την ψυχή και κυρίως την καρδιά που δείξαμε στα παιχνίδια μας και καταφέραμε ότι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ποια είναι τα πιο δυνατά σας σημεία και τι είναι εκείνο που πρέπει να βελτιώσετε εν ώψη του κρίσιμου αγώνα της Παρασκευής, πιθανότατα με τη Γαλλία? Περιμένω να δω και εγώ απέναντι στην ανανέωση του σκορ από τη στατιστική υπηρεσία της FIBA το οριστικό αποτέλεσμα, την οριστική, την τελική νίκη της Γαλλίας επί της Γερμανίας για να πούμε ότι θα παίξουμε με τους Γάλλους. Όπως σε όλα τα παιχνίδια, η άμυνά μας είναι αυτή που κρίνει και τις νίκες που παίρνουμε. Έτσι πρέπει και στα επόμενα παιχνίδια να παίξουμε δυνατά στην άμυνα, να πιέσουμε τις μπάλες και έτσι θα έρθουν όλα τα αποτελέσματα. Τη διαφορά στα τελευταία μάτς την κάνει και η ταχύτητα που έχουμε δώσει, ο διαφορετικός ρυθμός που έχουμε δώσει στους αγώνες. Ναι, μέσα από την άμυνα έρχονται και ο ρυθμός του αγώνα καλύτερος γίνεται. Περίμενες πώς και πώς αυτή την ευκαιρία? Έπαιξες περισσότερο από κάθε άλλο μάτς και σκόραρες περισσότερο από κάθε άλλο μάτς. Σε κάθε μάτς είμαι έτοιμος να μπω, να δώσω το καλύτερο με αυτό για την ομάδα. Σήμερα έπαιξα παραπάνω, πήρα τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν και έτσι. Έκανα το καλύτερο για την ομάδα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι σε περιμένει η οικογένειά σου στην κερκίδα και θες να πας να το χαρείς μαζί τους. Καλή ξεκούραση και καλή δύναμη για την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, και τώρα θα μιλήσουμε με τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας είναι εδώ. Περιμένουμε να δούμε, κότς, και το τελικό αποτέλεσμα. Απλά για το τυπικό της ιστορίας, διότι η Γαλλία θα είναι στον δρόμο μας την Παρασκευή. Ας μην ξεκινήσουμε με αυτό. Ας ξεκινήσουμε με την εικόνα της εθνικής μας απόψη. Είχε δύο πρόσωπα στο πρώτο ημίχρονο. Επιχειρήσατε να ξεκουράσετε τους πιο καταπονημένους παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε ρυθμό και είχαμε έναν νέο πρωταγωνιστή. Ήταν ένα παιχνίδι σήμερα το οποίο ουσιαστικά ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με βάση το αποτέλεσμα του προηγούμενου παιχνιδιού. Είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτές τις δύο μέρες να κερδίσουμε δύο καλές ομάδες και ειδικά η χθεσινή εμφάνιση η οποία μας κάλασε πάρα πολύ ενέργεια. Δεν μας άφησε σήμερα να έχουμε καλό ρυθμό στο παιχνίδι μας. Έπρεπε να μπούμε και σε ένα rotation γιατί κάποια παιδιά είναι ιδιαίτερα καταπονημένα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι ότι ενώ μπήκαμε με την πλάτη στον τοίχο σε αυτόν τον όμιλο, κάναμε αυτό που ακριβώς έπρεπε. Κερδίσαμε και τα τρία μάτς. Δεν περιμέναμε κανένα άλλο αποτέλεσμα. Παρόλο ότι κάναμε τρεις νίκες, βγήκαμε τέταρτη στον όμιλο. Ήμασταν βέβαια η μοναδική ομάδα που λόγω των απολειών, των βαθμολογικών απολειών που είχαμε με Λιθουανία, Βοσνία, δεν είχαμε κανένα άλλο περιθώριο. Οι άλλες ομάδες είχαν ευκαιρίες να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν. Ακριβώς. Το σημαντικό για μας είναι όμως ότι ενώ βρεθήκαμε την πλάτη στον τοίχο, περάσαμε, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είναι πρώτη επιτυχία για την ομάδα μας. Τώρα χρειαζόμαστε να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Δεν έχουν τόσο μεγάλες διαφορές οι ομάδες, πραγματικά. Είπαμε ότι είναι και θέμα ημέρας, θέμα πώς θα παρουσιαστεί η δική σου ομάδα, πώς θα είναι ο αντίπαλος. Εμείς δεν είχαμε θέμα επιλογής, πραγματικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε εμείς καλά, να παίζουμε καλά. Και σήμερα ήταν ένα πολύ ευχάριστο γεγονός ότι βρήκαμε και άλλα παιδιά τα οποία αλλάξαν το ρυθμό του παιχνιδιού. Δείξανε ότι μπορούν και αυτοί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση. Το είχαμε συζητήσει ότι πρέπει να έχουν υπομονή και να περιμένουν. Χθες ήταν ο Δίπλαρος, σήμερα ήταν ο Ιάκωβος, ήταν ο Γιάννης ο Μιχαλούτσος. Αλλάξαν το ρυθμό του παιχνιδιού. Παιδιά τα οποία είχαν μικρό ρόλο μέχρι τώρα. Και αυτό μας κάνει διπλά χαρούμενους, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά από πίσω. Και φτάνουμε τώρα, όχι ακριβώς στο διατάφτα, πάντως στο πρώτο παιχνίδι που δεν έχει επιστροφή, που δεν μπορείς, αν κάνεις το λάθος, να το διορθώσεις. Το ερώτημα είναι, η εθνική μας ομάδα σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται
για την αναμέτρηση. Μου λένε οι συνάδελφοι ότι δευτερόλεπτα θέλει με τη Γαλλία πλέον. Εντάξει, αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε την προετοιμασία για το παιχνίδι. Να ετοιμάσουμε εμείς οι προπονητές το βίντεο και την εικόνα που θα δείξουμε στους παίχτες. Να ξεκουραστούν τα παιδιά σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί γιατί το χρειάζονται. Επαναλαμβάνω, μας έχουμε καταναλώσει πάρα πολύ ενέργεια και σωματική και ψυχολογική για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση με βάση το μειονέκτημα το οποίο μπήκαμε. Η Γαλλία είναι μια εξαιρετική ομάδα, έχει μόνο μία ήττα στο πρωτάθλημα. Πολύ αθλητική ομάδα, με μεγάλα κορμιά, με εξαιρετικούς αθλητές το ένας αντίον ενός. Θα χρειαστεί να κάνουμε υπερπροσπάθεια για να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να το κερδίσουμε. Στο μυαλό σας ήταν και όταν παίζατε τα φιλικά ότι αυτό το ζευγάρι θα ήταν το ζευγάρι του τελικού, σας είχε περάσει από το μυαλό? Είναι ένας πρόωρος τελικός τέλος πάντων? Δεν θα το έλεγα, γιατί μέσα στο τουρνουά και λίγο πριν το τουρνουά διαπιστώσαμε ότι αυτό που είχαμε πει από την αρχή, υπάρχουν πολλές ισοδύναμες ομάδες, Βαγγέλη. Είναι πολύ ρευστές ισορροπίες. Ο καθένας, η κάθε ομάδα μπορεί να κάνει μια ήττα, μια μεγάλη νίκη. Αυτό μπορεί να συμβεί λοιπόν σε όλους. Δεν νομίζω ότι ήταν ζευγάρι τελικού τόσο ξεκάθαρα φαβορή. Επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε το γνώθι σε αυτόν και εμείς. Εμείς γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε ταπεινοί, είμαστε συγκεντρωμένοι. Ξέρουμε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Θα το προσπαθήσουμε στο 100%. Τα παιδιά θα κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Είμαστε σίγουροι για αυτούς. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Και την Παρασκευή θα δείξουμε ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω θα μας κάνει όλους χαρούμενους και περήφανους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Coach. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις. Αλλαγή στον αέρα. Βασίλης Χριστίδης μαζί μας. Βασίλη, 3-3 στη δεύτερη φάση των ομίλων. Κάνατε αυτό που έπρεπε, ανεξάρτητα από το αν το αποτέλεσμα του αγώνα με τη Ρωσία δεν άλλαζε τη θέση μας στην τελική κατάταξη του ομίλου. Τώρα μπροστά μας είναι η Γαλλία. Όπως είπατε, 3-3. Αυτός είναι ο στόχος μας σε κάθε φάση του πρωταθλήματος. Επόμενος αντίπαλος είναι η Γαλλία. Θα συγκεντρωθούμε, θα δούμε τα βίντεο, θα διαβάσουμε τον αντίπαλο και θα μπούμε την Παρασκευή και να κάνουμε αυτό που πρέπει σαν ομάδα. Σήμερα η εθνική μας δεν έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο μισό, αλλά είδαμε και να βγάζει κι άλλους πρωταγωνιστές. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη συνέχεια και βασικά για το παιχνίδι της Παρασκευής, που μπορεί να χρειαστούν και οι 12 παίχτες? Σίγουρα και οι 12 χρειάζονται και οι 12 είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ομάδας. Όπως είπατε, κάναμε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μας πτώησε αυτό. Συγκεντρωθήκαμε στο ημίχρονο, είδαμε τα λάθη μας, μπήκαμε στη συνέχεια και κάναμε αυτό που έπρεπε. Είσαστε έτοιμοι για την τέταρτη συνεχόμενη αφιέρωση στο μικρό Νικόλα? Είμαστε. Το παιδί το αξίζει. Το χαιρόμαστε να το βλέπουμε στην κερκίδα, γιατί είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι το θέλει. Και χαιρόμαστε απλά να το βλέπουμε εκεί πέρα πίσω από τις πινακίδες να μας κοιτάει και να μας χειροκροτάει. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Συγχαρητήρια. Καλή δύναμη για την Παρασκευή. Να περιμένουμε για λίγο. Θα έρθει και ο Διονύσης Κουλίδας μαζί μας για μία ακόμη συνέντευξη. Μοιράζει μερικά αυτόγραφα, γιατί έχουν γίνει στάρ ήδη οι παίκτες της εθνικής ομάδας, ειδικά αυτοί που έπαιξαν και στο παγκόσμιο της Κρήτης, και βεβαίως τους γνωρίζουν περισσότερο οι φίλαθλοι. Εδώ είναι ο Διονύσης μαζί μας τώρα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε μία ακόμη συνέντευξη. Διονύση, η εθνική πήρε την νίκη, έκανε αυτό που έπρεπε σε όλα τα παιχνίδια της δεύτερης φάσης των ομίλων. Δεν μπορούσε βεβαίως να καλύψει την απώλεια, όπως φάνηκε, των βαθμών με τη Λιθουανία και τη Βοσνία. Έμεινε στην τέταρτη θέση και μπροστά μας έχουμε την Γαλλία. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το νοκάουτ παιχνίδι? Πιστεύω είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Έχουμε βρει ρυθμό, έχουμε βρει την κατάλληλη ψυχολογία για να νικήσουμε μια ομάδα η οποία είναι φημισμένη πολύ γρήγορα και είναι πολύ αθλητική. Σήμερα τι σας έσπρωξε στη νίκη, στο να παρουσιαστείτε μεταμορφωμένοι προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο και να ικανοποιήσετε και τον κόσμο που είναι αλήθεια ότι ήθελε να πανηγυρίσει μια ακόμη νίκη? Εφόσον ξέραμε ότι προκριθήκαμε και δεν δείξαμε το καλό μας αυτό στο πρώτο ημίχρονο, συγκεντρωθήκαμε όλοι στα αποδυτήρια και είπαμε ότι πρέπει να το κάνουμε για μας, για την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και για τον κόσμο ο οποίος έχει έρθει να μας υποστηρίξει. Ξέραμε ότι είχαμε περάσει, οπότε και να χάναμε που λέει ο λόγος, είχαμε προκριθεί. Αλλά έπρεπε να παίξουμε, διότι χαλάμε την εικόνα μας. Έχετε άποψη για την Γαλλία, για τη δυναμικότητά της, για κάποιους παίκτες που ξεχωρίζουν από τη δωδεκάδα της? Είναι ένας δύο που ξεχωρίζουν, ο Λουμπακί και το έξιο το Γκάρ, αλλά πιστεύω είναι ένα καλό σύνολο με αθλητών, το οποίο στο σετ παιχνίδι δεν έχει τόσο μεγάλη ευχαίρεια όπως εμείς, αλλά είναι πολύ καλή στο ανοιχτό γήπεδο. Αν καταφέρουμε να περιορίσουμε τους εφηδιασμούς, πιστεύω έχουμε μεγάλες πιθανότητες. Εμείς έχουμε δείξει μέχρι τώρα, έπειτα από 6 αγώνες, ότι όλα τα παιχνίδια τουλάχιστον με την καλή άμυνά μας τα ελέγχουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Η άμυνα μας προσφέρει τον πλήρες έλεγχο όλων των παιχνιδιών.
και παίρνουμε πίστη κατάλληλη ψυχολογία ώστε να είμαστε καλοί στην επίθεση, να βρίσκουμε ρυθμό στα σούτ, να φτάνουμε κοντά στο καλάθι και να αξιοποιούμε τους ψηλούς μας. Από την άλλη πλευρά, και στο μάτς με την Ιταλία, αλλά κυρίως χθες με την Τουρκία και σήμερα με τη Ρωσία στο δεύτερο ημίχρονο μόνο, η ταχύτητά μας και η προσπάθειά μας, η έφεσή μας στο ανοιχτό γήπεδο, στα εύκολα καλάθια του ευθυδιασμού, μας έδωσε και τις νίκες και τις διαφορές. Μπορούμε να χτυπήσουμε τους Γάλλους με τον ίδιο τρόπο, εάν αμυνθούμε σωστά, να τρέξουμε και εμείς στο ανοιχτό γήπεδο όπως κάνουν αυτοί όταν έχουν την ευκαιρία. Ναι, εάν πιέσουμε τους Γάλλους με σωστό τρόπο και εξασφαλίσουμε όλα τα rebound, τα άστοχα σουτ, γιατί δεν είναι μια ομάδα που είναι πολύ εύστοχη από την περιφέρεια. Αν εξασφαλίσουμε τα rebound και βάλουμε την μπάλα κάτω γρήγορα στους κοντούς και αξιοποιήσουμε τα φτερά μας στο πλάι και τα τρέιλερ, πιστεύω μπορούμε να τους χτυπήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Και σήμερα είδαμε ότι μπορεί ένας ακόμη από τους παίκτες της δωδεκάδας να σκοράρει. Έτσι, δεν είναι σε μόνο εσύ ή ο Χαραλαμπόπουλος, ας πούμε. Δεν είμαι μόνο εγώ και ο Βασίλης, είναι όλα τα παιδιά. Σήμερα αποδεικνύξαμε ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα με μεγάλο σύνολο. Στην ουσία, η δεύτερη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα παιδιά, παιδιά τα οποία έχουν λιγότερο χρόνο νησιωτικής, μπήκανε μέσα και δείξαν από τι είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Ο Ιάκωβας έκανε όντως πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και μία τελευταία ερώτηση, επειδή για τους Γάλλους πάντα λέμε ότι έχουν πολύ καλές υποδομές, δουλεύουν με μεγάλη λεπτομέρεια στα βασικά, αλλά κυρίως χτίζουν κορμιά. Έχουν παίκτες, δηλαδή έχουν παίκτες με τρομερά αθλητικά προσόντα, κυρίως είναι αθλητές και μετά είναι μπασκετμπολίστες. Τα δικά μας αποθέματα ενέργειας πώς είναι εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής, γιατί ξοδέψατε πολλή ενέργεια και τη Δευτέρα με την Ιταλία, αλλά κυρίως χθες με την Τουρκία. Υπάρχει μια κούραση, αλλά πιστεύω ότι η ψυχολογία είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή και έχει φύγει πλέον από το μυαλό μας η κούραση. Θα ξεκουραστούμε αύριο το πρωί καλά. Θα κάνουμε αρκετές διατάσεις και οστεοθεραπεία με τους θεραπευτές. Και μια καλή προπόνηση το απόγευμα για να τεστάρουμε τους Γάλλους, που σίγουρα είναι πιο αθλητικοί από εμάς. Κανείς δεν μπορεί να το κρύψει αυτό. Αλλά άμα τους πάμε στο σετ που είμαστε πιο μυαλωμένοι από αυτή την ομάδα, έχουμε πολλές πιθανότητες. Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή ξεκούραση και σε σένα. Και η ξεκούραση, λένε, είναι μέρος της προπόνησης. Ναι. Και καλή δύναμη για την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, και με τη συνέντευξη του Διονύση Κουλίδα, ολοκληρώσαμε και απόψε τις συνεντεύξεις από το κλειστό της Νέας Ιωνίας εδώ στο Βόλο.